Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατεβαίνει τα χιλιόχρονα σκαλιά της Παναγίας Σουμελά στην τραπεζούτα του Πόντου. Εκατοντάδες πιστοί από όλο τον κόσμο τον επιθυμούν. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά από το 2010, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χωροστατεί σε θεία λειτουργία στο μοναστήρι της Τραπεζούντος. Η συγκίνησή του ξεχυλίζει, ιδιαίτερα στις αναφορές του στην ποντιακή πατρίδα. Εν κατανοίξει προς την γλυκητά τη μητέρα μας, συνελθόντες εις των πόντων από την πόλη, από την Ελλάδα, από την Ρωσία, από την Ουκρανία και άλλας παρευξηνίους χώρας και ανεβήκαμε μετά από νηστείες και ψυχικούς καθερμούς και παρακλήσεις 2 εβδομάδων εις το επίγειο τούτο ανάκτορών της, την ιστορική Μονήν Σουμελά, την τόσο εκκοφαντικά σιωπηλήν εις τας ημέρας μας. Το μοναστήρι που ποιητής αρωθυμών και τραγωδών, αρωθυμών και κλέγων, το βλέπει πρώτον συν πίστην, συν χαράν, σον πόνον τη πατρίδας. Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε μήνυμα ειρήνης και καταλλαγής στις σκεκαυμένες ζώνες θρησκευτικού φανατισμού του πλανήτη. Παραλλήλως, η λειτουργία μας είναι μία ολόθερμος και ολοκάρδιος προσευχή δια την καταστολή των παθών και την ειρήνευση των πληθυσμών εν δικαιοσύνη, τόσον εις την σπαρασωμένη εγγύς Ανατολή και διάφορα σημεία της Αφρικής, όπου εις το όνομα δήθεν του Θεού διαπράττονται ανίκουστα και θηριώδη εγκλήματα φανατισμού, όσον και εις την Ουκρανία, όπου ο τάραχος και η σύγκρουση είναι ως μοιόφελε μεταξύ χριστιανών και αλλαχού ασφαλώς, όπου δυστυχώς επικρατούν εντάσεις μεταξύ συνήκων πληθυσμιακών στοιχείων. Μήνυμα ενότητα στην ποντιακή διάλεκτο απίθυνου Ιβάν Σαββίδης. Πριν ένα μήνα εγώ είπα την Πόντιες, εμάς Ελλάδα αναμένει και εμείς θα έρχομαι στην Πόντι. Είμαι στο λίγο περισσάν και είμαι σε ορφανή. Ελλάδα αναμένει θα έρχομαι. Ο σήμερα εμείς παρακαλούμε στην Πανάγια να δει μας ο λίγο δύναμη και υπομονή. Παρόντες εκπρόσωποι ποντιακών φορέων και ομοσπονδιών που ζητούν την επαναφορά σε μουσείο της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος που έχει μετατραπεί σε τζαμί. Εγώ όμως θα ήθελα να εκφάρω τη λύπη μου, γιατί η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα έγινε μετατράπηκε σε τζαμί και επίσης παρότι σε όλες τις υποσχέσεις η σχολή της Χάλκης εξακολουθεί να παραμένει κλειστή. Θα παρακαλέσω λοιπόν την κυβέρνηση της Τουρκίας να δει αυτά τα 2 θέματα. Ο Ιβάν Σαββίδης αποκάλυψε στην Κάμερα της Ερτρία τις κινήσεις του προς τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Καθώς έχουμε θίξει το θέμα της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας, мой благотворительный фонд обратился к президенту Турции, господину Эрдогану. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη έχει απευθύνει την παράκληση στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Что мы готовы построить в Трапезунде новую мечеть. Ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε, να χτίσουμε στην Τραπεζούντα νέο τζαμί. И подарить его муниципалитету или религиозному объединению Трабзона. Και να το προσφέρουμε, να το χαρίσουμε σαν δωρεά στον Δήμο της Τραπεζούντας ή στις θρησκευτικές αρχές της Τραπεζούντας. А взамен мы просим. Και ζητάμε σαν αντάλλαγμα. На вечные времена музей Айя София, что передали Вселенской Патриархии. Για πάντα το μουσείο της Άγιας Σοφίας της Τραπεζούντας να δοθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σαν ναός. Η μετάδοση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στην Τραπεζούντα υποστηρίχθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη και τον δορυφόρο Ελασάτ.